Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλαβείς προσκυνητέ, η περίοδος αυτή που διανύουμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, πένθος, περίοδος μετανοίας, περίοδος αυστηράς νηστείας. Και γιατί είναι περίοδος πένθους, γι' αυτό και δεν έχουμε κάθε μέρα, δεν γίνεται λειτουργία την περίοδο της Τεσσαρακοστής, γιατί η λειτουργία έχει αναστάσιμο χαρακτήρα και γίνονται μόνο Σάββατο και Κυριακή, εκτός οποιαδήποτε μέρα και αν πέσει του Ευαγγελισμού, γίνεται λειτουργία. Και γι' αυτό οι πατέρες, όπως είπα και το πρωί, γιατί οι χριστιανοί μας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, ακόμη και πιο πέρα, τον 4ο, τον 5ο αιώνα, ακόμη μετά, είχαν την καλή συνήθεια, υπάρχουν οι κακές συνήθειες και οι καλές συνήθειες, που κοινωνούσαν συχνά των αχράντων μυστηρίων 3 και 4 φορές την εβδομάδα. Και γιατί δεν άντεχαν, αγαπούσαν οι χριστιανοί μας, οι παλαιότεροι χριστιανοί αγαπούσαν τον Χριστό, δεν άντεχαν το Σαββατοκύριακο για να κοινωνήσουν, και γι' αυτό καθιερώθη από τους πατέρες η προηγιασμένη λειτουργία που έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή, εκτός από ορισμένα μοναστήρια και ορισμένες ενορίες, σπάνιες βέβαια ενορίες, που έχουν και καθημερινώς ακόμη, όπως έχουμε και στο μοναστήρι μας, προηγιασμένη λειτουργία. Γιατί λοιπόν είναι περίοδος, το τονίζω και πάλι, πένθος, έρχεται η Εκκλησία μας σαν μητέρα μας φιλόστοργη να δώσει έναν τόνο χαράς, και ενώ έχουμε μέχρι την Παρασκευή το πρωί πένθυμα καλήματα στην Εκκλησία, μετά αλλάζονται και μπαίνουν χρώματα ανοιχτά, πριν ψαλούν οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Έρχεται η Εκκλησία μας να δώσει ένα τόνο χαράς και παρηγορίας εις τους πιστούς με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και την πρώτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής, όσοι παρακολουθήσετε αυτές τις ημέρες το Μέγα Απόδειπνο, μέχρι σήμερα το βράδυ έχει και Ευαγγελική περικοπή. Την πρώτη εβδομάδα γίνεται αυτό, μέχρι την Παρασκευή το βράδυ των χαιρετισμών. Και ακούσαμε σήμερα, δεν ξέρω αν προσέξατε, τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ήταν τόσο συγκλονιστική. Κάθε σειρά, κάθε λέξη είχε και θεία σπουδαία διδάγματα. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στις τελευταίες σειρές. Ακούσαμε λοιπόν απόψε το Χριστό μας να μας λέει δια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, εάν λέει δεν μείνετε μαζί μου, που ακούσαμε προηγουμένως, εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Εάν λέει δεν μείνετε μαζί μου, θα το πάθετε σαν εκείνα τα κλίματα που κλαδεύονται και αφού φεύγουν από τον κορμό, ξεραίνονται και τα παίρνουν και τα καίνε και η σπήρ καίεται. Έτσι λέει θα το πάθετε κι εσείς, εάν δεν είστε ενωμένοι με τον κορμό, εάν δεν είστε μαζί μου ενωμένοι, και εάν θα είστε μαζί μου ενωμένοι, ό,τι και αν θα μου ζητήσετε θα το έχετε. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Εάν θα είστε μαζί μου ενωμένοι, ό,τι θα μου ζητήσετε θα το έχετε. Φυσικά το αίτημα να είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Ακούγεται πολλές φορές από πολλούς, μα προσεύχομαι, μα πάω στην εκκλησία, μα νηστεύω, μα έχω κάνει τάξιμο το α, το β. Δεν με ακούει ο Θεός. Πώς θα σε ακούσει ο Θεός όταν εσύ πρώτος δεν ακούς το Θεό? Ο Χριστός μας είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι, λέει, σε άλλη θέση του Ευαγγελίου, είμαι η αλήθεια, το φως, η ζωή, η Ανάσταση. Ο Χριστός μας δεν λέει ψέματα. Εμείς μπορούμε να λέμε ψέματα. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ο ίδιος το τονίζει αυτό. Και το ακούσαμε λοιπόν. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί του, ό,τι του ζητήσει θα του το δώσει. Δεν αρκεί, αδελφοί μου, να πιστεύουμε στον Χριστό. Πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό και στην εξομολόγηση ακόμη. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και πως πιστεύεις στον Χριστό, αφού βλασφημείς, αφού εσχρολογείς, αφού ζεις βίον ακόλαστο, αφού αντιστρατεύεσαι τα λόγια του Ευαγγελίου, τι σε ωφελεί? Και ο διάβολος πιστεύει στο Θεό. Όχι απλώς πιστεύω ο διάβολος,
Και φρύτη λέει και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ο διάβολος ποτέ δεν βλασφημεί το Θεό. Φρύτη και τρέμει. Τον άνθρωπο τον βάζει και βλασφημεί. Αυτός ποτέ. Ποτέ. Τι οφείλεται όμως από την πίστη του στο Θεό? Τον είδε, τον υπερέτησε. Μπορεί να τον αρνηθεί. Και το ομολογεί. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος το λέει, μόνο ελέησον ημάς δεν λέει. Μόνο αυτό δεν λέει. Το τελευταίο δεν λέει. Σε ένα διάλογο που είχε με έναν ασκητή, του λέει, πες Άγιος ο Θεός. Του λέει ο ασκητής, Άγιος λέει ο Θεός. Και με θαυμαστικό, Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος ισχυρός λέει. Άγιος αθάνατος, Άγιος αθάνατος. Ελέησον ημάς λέει ο ασκητής. Αυτό δεν το λέει. Αυτό δεν το λέει. Δεν το είπε, ούτε θα το πει ποτέ. Τι ωφελείται λοιπόν και ο διάβολος ακόμη από την πίστη του στο Θεό? Πιστεύει στο Θεό. Τι είπαν οι δαίμονες, που το έχω πει πολλές φορές από αυτή τη θέση τις Τετάρτες, που έρχονται εδώ χιλιάδες προσκυνητέ. Τι είπαν οι τρεις δαίμονες όταν ιτήθησαν, οι τιμένοι όταν έφυγαν από την Αγία Ιουστίνα, που δεν μπορούσαν να την πιάσουν τα μάγια. Τι είπαν στο μάγο? Δεν είπαν ότι δεν μπορούμε σε αυτή να κάνουμε τίποτε γιατί πιστεύεις στον Χριστό. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, αυτό δεν λέει τίποτε. Αλλά είναι ενωμένοι με τον Ναζωραίο. Άλλο να πιστεύεις στον Χριστό και άλλο να είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Εάν λοιπόν δεν μας ακούει ο Χριστός, είναι γιατί δεν είμαι ενωμένοι μαζί του. Μπορεί να πιστεύουμε σε αυτό, να τον άβουμε λαμπάδες, κεριά, να νηστεύουμε, να προσευχόμεθα, να. Αλλά εάν δεν έχουμε ορθή πίστη, ορθό βίο, δεν έχουμε μυστηριακή ζωή, δεν τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, διότι έτσι γίνεται η ένωση του πιστού με τον Χριστό. Με την ορθή του πίστη, με τον ορθό του βίο, αλλά όλος ιδιαιτέρως με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, με την Αγία Κοινωνία. Ο τρόγων μου λέει τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Αυτός που τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού έχει ζωήν αιώνιον. Έτσι γίνεται η ένωση με το Χριστό. Εάν λοιπόν δεν είστε λέει ενωμένοι μαζί μου, θα καείτε, θα απολεσθείτε όπως τα ξηρά τα κλίματα. Εάν είστε ενωμένοι μαζί μου, ό,τι μου ζητήσετε θα το έχετε. Θυμήθηκα απόψε που άκουσα τα λόγια αυτά, γιατί πρώτος ακροατής είμαι εγώ όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο ή όταν λέω τον Λόγο του Θεού. Δεν είναι δικά μου τα λόγια του Θεού. Τεντώνω καλά το αυτί μου να ακούσω τι θα βγει από το στόμα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές εσείς οι παλαιότεροι εδώ στο μοναστήρι αυτό που λέω. Όταν άκουγα λοιπόν προηγουμένως τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου, μου ήρθε για μια στιγμή στη σκέψη μου η αείμνηστος γερόντισσα Μερτιδιώτισσα της κλεισούρας, που γνωρίζετε εσείς οι παλαιότεροι εδώ πόση ευλάβεια έχω σε αυτή την Αγία Γυναίκα, και από αυτή τη θέση παρακαλώ τον Χριστό μας να μας βοηθήσει, που είναι προς το τέλος το βιβλίο της, σύντομα να κυκλοφορήσει, γιατί πιστεύω πάρα πολλές ψυχές θα ωφεληθούν. Για να κατορθώσει αυτή η αγράμματη γυναίκα, αλλά πιστή γυναίκα, να ενωθεί με τον Χριστό, να είναι ενωμένη με τον Χριστό, ό,τι του ζητούσε το είχε. Θυμάμαι όταν την πρωτογνώρισα στρατιώτης και μου είπε δειλά αυτό το θαύμα, και μετά όταν συνέχισα την επαφή μαζί της και ως κληρικός εδώ στο μοναστήρι, μου έδειξε και την τομή. Υπέφερε πάρα πολύ από έναν κακοήθη όγκο, που αυτός ο όγκος ήταν περίπου σαν ένα πορτοκάλι και πονούσε πάρα πολύ. Και έλεγε στο Χριστό μας, βάζοντας μεσήτρια την Παναγία μας, δεν μπορώ στην ηλικία που είμαι να βγω από το μοναστήρι, δεν θέλω να βγω από το μοναστήρι. Ή κάνε με καλά Παναγία μου, παρακάλα το Χριστό μας, ή να με κάνει καλά, ή να με πάρει, δεν αντέχω τους πόνους. Και παρουσιάζεται όπως σας βλέπω και με βλέπετε, όχι στον ύπνο της, όχι σε όνειρο. Παρουσιάζεται μπροστά της
μετά το αίτημά της η Παναγία μας με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που κρατούσε ένα ξύφο στο χέρι του. Και του λέει Μιχαήλ άνοιξε την. Και την ανοίγει ο Αρχάγγελος. Γίνεται χειρουργός εκείνη την ώρα. Και η Παναγία μας της αφαιρεί τον όγκο από μέσα. Ήταν περίπου μια μισή πιθαμή που όταν μετά κληρικός, μετά από χρόνια γνωριμίας ετόλμησε να μου δείξει εκείνο το σημείο, ήταν πάνω από μια μισή πιθαμή η τομή χωρίς να φαίνεται εραφή. Αλλά και μόνον αυτό, ό,τι ζητούσε το είχε. Την είχε στολίσει ο Χριστός μας με διορατικό χάρισμα, με προφητικό χάρισμα, αλλά και με άλλα χαρίσματα. Το σπουδαιότερο δεν είναι αυτό που θα ζητήσουμε ο Χριστός να μας το δώσει. Το πιο σπουδαίο δώρο του Θεού είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Είναι το ότι ο Χριστός μας την είχε προετοιμάσει, την είχε προειδοποιήσει για την αναχώρησή της και μάλιστα εκείνες τις ημέρες εγώ ήμουνα στο Λονδίνο που είχα πάει με τον Θεοφιλέστατο, τότε μοναχός Αμβρόσιο, και όταν πήγε ένα πνευματικό παιδί που είχα γνωρίσει στρατιώτη στην Πτολεμαΐδα να προσκυνήσει εκεί στην Παναγία μας, η γερόντισσα ήταν άρρωστη για λίγες μέρες με υψηλό πυρετό και όχι στο κρεβάτι, στο τζάκι που έμεινε εκεί καθήμενη. Για 5-15 χρόνια ζούσε μέσα σε αυτό το τζάκι και του λέει Αχιλέα, εγώ θα φύγω μεθαύριο, αλλά μην ειδοποιήσετε το γέροντα, γίνε πολύ μακριά, μην κάνει έξοδα και έρθει για την κηδεία μου. Και του φινόταν τα λόγια αυτά του Αχιλέως λίγο τρελά. Τι λέει γερόντισσα, δεν τη βλέπω για θάνατο, μπορεί να διάθει, γίνε για θάνατο. Και μαθαίνει μετά από 2 μέρες ότι η γερόντισσα εκοιμήθη, είχε προειδοποιηθεί, είχε προετοιμαστεί και ήταν κάτι το συγκλονιστικό που αστραπιαίως διαδόθηκε, ήταν πάνω από 5.000 άτομα στην κηδεία της. Και ο Θεός την αντιδόξασε και με ευωδία στον τάφο της, αλλά και με άλλα ακόμη θαύματα πολλά. Αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να επισφραγιστούν τα λόγια του Χριστού μας που ακούσαμε απόψε. Εκείνος που είναι ενωμένος μαζί του, ό,τι ζητήσει θα του το δώσει. Αλλά όπως προανέφερα, να ζητάμε κάτι που θα είναι για το καλό των αθανάτων ψυχών μας. Αν λοιπόν μένουν αναπάντητα τα αιτήματα πολλών χριστιανών, είναι γιατί μπορεί να πιστεύουν στον Χριστό, αλλά δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Μήπως αυτές τις ημέρες τόσες χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια χριστιανοί που ήταν θεατές του καρναβάλου, που είναι υπολείμματα ειδωλολατρείας, δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν πάνε στην Εκκλησία. Χριστιανοί δεν είναι αυτοί. Αλλά όμως το τριώδιο της Εκκλησίας δεν πήγαν να τα ακούσουν, αλλά το τριώδιο του διαβόλου πηγαίνανε να το ακούσουν και θα συνεχίζουν ακόμη και τώρα τη μεγάλη Σαρακοστή, Χοροσπερίδες και άλλες αμαρτωλές διασκεδάσεις. Δεν θα ήθελα περισσότερο να σας κουράσω. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Χριστό μας να μας βοηθήσει όλους να εμβαθύνουμε στα λόγια αυτά της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Να τον ευχαριστήσουμε που μας αξιώνει για μια φορά εφέτος να διανύουμε το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άραγες του χρόνου θα ζούμε τέτοιες μέρες. Βλέπετε τι κακό που ξεκινάει από την γείτονά μας χώρα, την Αλβανία. Λέει σε μια προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, το μεγάλο κακό που εννοεί δηλαδή την γενίκευση του Τρίτου Πυρηνικού Πολέμου θα είναι ένα μικρό κρατήδιο. Το μεγάλο κακό θα ξεκινήσει, λέει, από ένα μικρό κρατήδιο. Όταν ξεκινήσαν εκεί από το Ισραήλ που είχαν διαμάχες με τους Άραβες, λέγανε μήπως θα είναι το Ισραήλ. Όταν έγινε μετά στη συνέχεια εδώ στη Σερβία, επάνω και στην Κροατία, μήπως είναι αυτό. Τώρα πολλοί έχω ακούσει αυτές τις ημέρες, μήπως είναι αυτό που είναι ακόμη μικρότερο. Δεν ξέρουμε. Πάντως τα μαύρα σύννεφα, όπως έλεγε πάλι για να θυμηθώ τα λόγια τη γερόντισσα Μυρθιδιώτισσα, που έβλεπε την οργή του Θεού σαν μαύρα σύννεφα που κατέβαιναν στη γη. Και σε μια από τις τελευταίες επισκέψεις που έκανε στο μοναστήρι και την είδα, μου έλεγε κλαίγοντας, παιδί μου, τα μαύρα σύννεφα σημώνουν. Αν θα αγγίξουν στη γη θα γίνει το μεγάλο κακό. Σαν μαύρα σύννεφα έβλεπε την οργή του Θεού που κατέβαιναν σιγά 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 κάτω στη γη.
Γιατί τα οψώνια της αμαρτίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, θάνατος. Δεν μπορούμε να μείνουμε ατιμόρυτοι από το Θεό για αυτή την γενική αποστασία, την ασέβεια, τον πανσεξουαλισμό, για αυτό το κακό που γίνεται σήμερα στην εποχή μας. Άραγες, θα ζούμε του χρόνου. Δεν το ξέρουμε. Όχι του χρόνου, αλλά θα ξημερώσουμε. Γι' αυτό ας βιώνουμε όσο μπορούμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Ας βιώνουμε την μετάνοια. Και μιας και είναι περίοδος μετανοίας, σας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να μας βοηθήσει αυτή τη Σαρακοστή να είναι μια πνευματικότερη από τις άλλες που ζήσαμε μέχρι φέτος. Με λιγότερα λάθη, με λιγότερα σφάλματα, με πιο πολύ μετάνοια και να φτάσουμε το Πάσχα, αν ο Θεός επιτρέψει και ζήσουμε, με αξίους και πλουσίους καρπούς μετανοίας. Αμήν. Diospros, Thou.